Σας Έχουμε ακούμε. Άγγελο Μπασινά εδώ πέρα, θα κάνει ένα σχόλιο για την προσπάθεια της Εθνικής, μια νέα προσπάθεια, ξεκίνησε πολύ καλά, έχει σημασία η άποψη του για το τι συμβαίνει ακριβώς στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Άγγελε. Καλησπέρα για μένα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είπα, όπως έχω πει και μετά τα παιχνίδια και πριν τα παιχνίδια, ότι κάνουμε μια νέα προσπάθεια και νομίζω ότι όλοι πρέπει να είμαστε προς αυτό το στόχο προσιλωμένοι. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά στην ομάδα, και προπονητικά και εξαγωνιστικά και οργανωτικά, και έχουμε μια πολύ, βλέπουμε ότι αρχίζουμε κάτι να παρουσιάζουμε και αυτό είναι πολύ θετικό για μας και την προσέλευση του Στέλιου Γιαννακόπουλου, δυναμώνουμε το team, δυναμώνει η ομάδα. Και είναι πολύ θετικό, αλλά το όπως έχω ξαναπεί ότι είναι μια αρχή μόνο, έχουμε πάρα πολλή δουλειά μπροστά μας, είναι πολύ δύσκολο να αντιστρέψουμε τελείως το κλίμα που υπήρχε τα τελευταία 4 χρόνια, αλλά πρέπει να κάνουμε την προσπάθεια και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν από το χέρι μας να το καταφέρουμε. Ναι. Αλλά θέλει λίγο την μπάλα κάτω, ναι, λίγα λόγια, πολλή δουλειά και να μην λέμε μεγάλα λόγια. Πάντως επειδή λένε Άγγελε... Δύσκολο να δημιουργηθεί το group σε τόσες λίγες μέρες που έχετε στη διάθεσή σας. Ναι, είναι δύσκολο να δημιουργηθεί η ομάδα όπως ήταν παλιότερα που είχες και τα φιλικά και κάνεις κάποιες συγκεντρώσεις τις οποίες μπορούσες να βρεθείς μεταξύ σου στην εθνική ομάδα. Πλέον είναι όλα επίσημα και είναι πολύ λίγες ημέρες. Καταλαβαίνετε ότι μαζευόμαστε 3 Ιουνίου και 8 και 11 έχεις 2 παιχνίδια, δηλαδή ουσιαστικά ό,τι κάνεις αγωνιστικά πλάνα, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο, δεν προλαβαίνεις να κάνεις κάτι άλλο πλέον. Και αυτό είναι το δύσκολο, το οποίο δυσκολεύει τους προπονητές και όλους όσοι δουλεύουν για την εθνική ομάδα. Αλλά νομίζω ότι τα παιδιά έχουν καταλάβει ότι πρέπει να κάνουμε την προσπάθεια και να δώσουμε ό,τι είναι δυνατόν καλύτερο όλοι από όλες τις πλευρές για να επανέλθει η εθνική στις τελικές φάσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι και για τον ποδοσφαιριστή αλλά και σαν εθνική ομάδα και σαν χώρα είναι πολύ καλό και θετικό για μας. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι σημαντικά για την ψυχολογία της ομάδας. Τα πρώτα αποτελέσματα δίνει ψυχολογία και τη δυνατότητα να προχωρήσεις και να δεις με πιο αισιοδοξία το μέλλον και τα επόμενα παιχνίδια. Βέβαια, ξαναλέω ότι είμαστε ακόμα στην αρχή. Μην λέμε μεγάλα λόγια. Δεν είμαι άνθρωπος που λέω μεγάλα λόγια. Θέλω βήμα-βήμα να πάμε, παιχνίδι με παιχνίδι. Θα έρθουν, μπορεί να έρθουν, μακάρι να μας έρθουν όλα όπως θα θέλουμε. Μπορεί να έρθουν άσχημα αποτελέσματα. Πάλι το ίδιο θα λέω και πάλι θα επιμένω σε αυτό το πλάνο το οποίο έχουμε βάλει από την αρχή και εγώ και ο προπονητής και όλοι μέσα στην εθνική ομάδα. Ποδοσφαιρική σεζόν, φέρνει στο τέλος της ένα σχόλιο γι' αυτό, Η ποδοσφαιρική σεζόν, εντάξει, νομίζω ότι η βαθμολογία δίνει την πραγματική εικόνα την οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλη δηλαδή, την κατάταξη και νομίζω ότι όλοι το έχουν πει και ειδικά για τον ΠΑΟΚ ότι ήταν η καλύτερη ομάδα, ήταν η πιο σταθερή ομάδα σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Ενδιάμεσα έχει παίξει και πολύ καλό ποδόσφαιρο Ολυμπιακός, αλλά εκεί που έπρεπε να ήταν καλός μετά τα Χριστούγεννα που ήταν και τα παιχνίδια του Europa, εκεί έκανε τα 2-3 άσχημα αποτελέσματα τα οποία τον έφεραν πίσω. Οπότε όταν έχεις και το αβαντάζ της βαθμολογίας, πες και με άλλη ψυχολογία και όταν σε κυνηγάνε είναι δύσκολο να σε πιάσουμε. Εγώ αυτή τη άποψη είμαι. Για τον Παναθηναϊκό, είναι μια ομάδα νέα, ο Γιώργος Οδόνης χτίζει ουσιαστικά... Όπως είπα και στην εκπομπή του Ντέμι, είναι νέα, είναι ένα καινούριο ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό από το 0. Εσύ όταν ξεκινούσες είχε μια εξαιρετική φουρνιά στο Παναθηναϊκό τότε, η οποία ουσιαστικά δημιούργησε μια βάση πάρα πολύ σκληρή. Εγώ είπα ότι είναι μια καλή προσπάθεια, πάρα πολύ καλή, θετική, για να δούνε και στη ομάδα στην Ελλάδα πώς γίνεται και μπορεί να γίνει και με δικά μας παιδιά, όχι μόνο με μεταγραφές. Αλλά αυτό που είναι ότι τώρα που χρειάζονται τη βοήθεια και τη στήριξη, να γίνει, θα πρέπει να γίνει έτσι, που νομίζω πολύ καλά το ξέρουν και ο Γιώργος και ο Νίκος που έχουν την ομάδα που κάνουν δηλαδή όλο το project της ομάδος. Νομίζω ξέρουν πολύ καλά ότι από εδώ και πέρα ότι η ομάδα χρειάζεται την ανάλογη ενίσχυση, όχι κάτι το πολύ μεγάλο, αλλά την ανάλογη ενίσχυση την οποία θα στηρίξει αυτό το πλάνο και θα του δώσει ένα βήμα παραπάνω. Σας ευχαριστούμε πολύ, Άγγελε. Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.